Καλησπέρα δίδυμες φλόγες. Σήμερα πάλι έχουμε ένα πιο ειδικό reading συγκεκριμένα για όσους από εσάς βιώνουν το δυναμικό του κυνηγού και του δρομέα στη σχέση με τη δίδυμη φλόγα. Θα δούμε γιατί η δίδυμη φλόγα σου τρέχει από σένα, τι αισθάνεται για σένα σε όλη αυτή τη διαδικασία και η τελευταία κάρτα είναι τι μπορείς να κάνεις εσύ έτσι ώστε να σταματήσει να τρέχει η δίδυμη φλόγα σου από σένα. Γιατί να υπάρχουν κάποια πρακτικά βήματα που μπορείς να κάνεις. Και ίσως δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη κάρτα. Γιατί τρέχει δίδυμο φλόγο όπω ένα. Ποιο είναι ο βαθύτερο λόγο που σημαίνει αυτό. Και η κάρτα μα λέει: Ζήτα βοήθεια. Συγκεκριμένα το μήνυμα που παίρνω από αυτή την κάρτα είναι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η δίδυμο φλόγο σου να μην έχει αφυπνιστεί στο ότι είστε δίδυμο φλόγε. Οπότε να αισθάνεται πάρα πολύ έντονα τη σύνδεσή σα, αλλά να μην ξέρει πώ να το διαχειριστεί όλο αυτό. Και ίσω και να μην μπορεί να μιλήσει σε κάποιον γι' αυτό, γιατί δεν είναι και η πιο... πιο συνηθισμένη εμπειρία. Πάρα πολλέ δίδυμε φλόγε όντω στην αρχή του ταξιδιού του, όταν δεν γνωρίζουν περί τίνο πρόκειται, μπορεί να πιστεύουν ότι τρελάθηκαν με όλα αυτά που συμβαίνουν, ειδικά όλε οι συγχρονικότητε, όπω το ότι βλέπουν επαναλαμβανόμενου αριθμού, ότι δεν μπορούν να σταματήσουν να σκέφτονται το συγκεκριμένο άτομο όταν έρχεται από το πουθενά του φαίνεται βουνό. Και αν η δίδυμη φλόγα σου δεν έχει αφυπνιστεί, το ότι είστε δίδυμο φλόγε, είναι πάρα πολύ πιθανό να αισθάνεται έτσι αυτή την περίοδο. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει γι' αυτό είναι να δείξει εμπόνια και ανεδιοτελή αγάπη γι' αυτό που περνάει η δημοφιλόγο σε αυτή την περίοδο. Γιατί σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα παράπονο που έχω ακούσει από δίδυμε φλόγε που έχουν αφυπνιστεί σε αυτό το ταξίδι είναι ότι αισθάνονται αδικημένε γιατί θεωρούν ότι επειδή αφυπνίστηκαν πρέπει να κάνουν όλη την εσωτερική εργασία και η δίδυμη φλόγα του δεν κάνει τίποτα και τεμπελιάζει, το οποίο δεν ισχύει καθόλου. Ουσιαστικά το γεγονό ότι αφυπνίστηκε στο ταξίδι τη δίδυμη φλόγα σημαίνει ότι αφυπνίστηκε σε ένα πνευματικό ταξίδι με το σκοπό να έρθει σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το θεϊκό εαυτό σου. Είναι μια εμπειρία που την κάλεσε μέσω τη ψυχή σου. Οπότε σε αυτή τη φάση θα χρειαζόταν έτσι και αλλιώ να κάνει κάποιε μορφέ εσωτερική εργασία. Είτε το μονοπάτι σου σε καλούσε να είσαι στο ταξίδι των δίδυμων φλογών, είτε επειδή αισθάνθηκε ότι το μονοπάτι σου πλέον σε οδηγεί στο να γίνει γιόγκι, οπότε η εσωτερική σου εργασία θα γινόταν μέσω του διαλογισμού. Όλα τα πνευματικά μονοπάτια είναι όμορφα και αποσκοπούν στο ίδιο πράγμα, στον ίδιο στόχο. Στην πνευματική σου αφύπνιση στην ολοκληρωτική πνευματική σου αφύπνιση. Γιατί η πνευματική αφύπνιση δεν είναι κάτι που συμβαίνει μία και δύο φορέ στη ζωή σου, είναι μια διαδικασία που συμβαίνει συνεχώ και καθημερινά. Οπότε όλη αυτή η εσωτερική εργασία δεν είναι μόνο για να... γιατί κυνηγά ένα άτομο και θε να κάνει μια σχέση, είναι κάτι πολύ πολύ βαθύτερο. Και ο σκοπό τη δίδυμη φλόγα σου συγκεκριμένα είναι να σε βοηθήσει να αφυπνιστεί τελείω και να απελευθερωθεί από όλου του φόβου, όλε τι περιοριστικέ ιδέε που κρατούσε. Είναι ένα καινούριο τρόπο ζωή. Και όπω είπαμε πριν, είναι κάτι που επέλεξε σε ψυχικό επίπεδο. Και το γεγονό ότι είσαι συγκεκριμένα στο μονοπάτι τη δίδυμης Φλόγα για την αφύπνισή σου και όχι σε οποιοδήποτε άλλο, σημαίνει ότι αυτό είναι το πνευματικό μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στι ανάγκε σου, σαν ψυχή. Και είναι το πιο αποτελεσματικό για εσένα να ακολουθήσει. Επίση, το να βρίσκεσαι στο μονοπάτι τη δίδυμης Φλόγα και να έχει αφυπνιστεί στο γεγονό ότι είστε Διδιμή Φλόγε είναι η μεγαλύτερη ευλογία που θα μπορούσε να λάβει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ξέρει τι συμβαίνει και μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Ξέρεις ποιο είναι ο σκοπό των Δίδυμο Φλογών, ξέρει πώ να περιγράψει με λέξει αυτό το φαινόμενο που σου συμβαίνει και να ζητήσει βοήθεια ή υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Δεν είσαι τελείω στο σκοτάδι. Και επίση ξέρει πώ να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που υπάρχει στην ένωσή σου με τη Δίδυμο Φλογό σου. Οπότε πλέον δεν αισθάνεσαι αυτή την αδυναμία ή αυτό το αβοήθητο συνέστημα. Γιατί ξέρει ότι η δύναμή σου βρίσκεται εσωτερικά και μπορεί να κάνει πολλά έτσι ώστε να ξεπεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο που βρίσκει μπροστά σου. Ο δεύτερο λόγο που έρχεται από αυτή την κάρτα, στο γιατί η δίδυμη φλόγα σου τρέχει από σένα και ίσω ακούστε λίγο σκληρό, αλλά μερικοί χρειάζεται να το ακούσετε, είναι επειδή προσπαθεί να ικανοποιήσει τι ανάγκε σου μέσω τη δίδυμη φλόγα σου. Είτε αυτέ οι ανάγκε είναι συναισθηματικέ, είτε είναι σωματικέ, είτε είναι πνευματικέ. Ουσιαστικά η δίδυμη φλόγα σου δουλεύει πολύ διαφορετικά από μια οποιαδήποτε άλλη σχέση και δεν είναι η πηγή τη χαρά και τη ικανοποίηση και όλων αυτών των ωραίων συναισθημάτων που θέλεις να λάβεις. Αν έστω και υποσυνείδητα προσπαθείς να κάνεις τη δίδυμη φλόγα σου την πηγή της ευτυχίας σου, τότε η δίδυμη φλόγα σου προφανώς και θα τρέξει. Γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός της και αυτή η συμπεριφορά δεν τιμάει τη σχέση που έχετε και, για το σκ... και τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτή η σχέση. Η πηγή της ικανοποίησης όλων αυτών των αναγκών βρίσκεται στη σχέση σου με τον εαυτό σου και στη σχέση σου με τον δημιουργό σου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που αυτή η κάρτα Συγκεκριμένα, δείχνει ένα άτομο το οποίο τρέφεται και ζητάει βοήθεια από τον πατέρα Θεό, από τον δημιουργό. Και αν είσαι νέο ή σε αυτό το ταξίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το υπενθυμίζει αυτό στον εαυτό σου, ότι η πηγή όλη τη αγάπη που θέλει να λάβει δεν βρίσκεται στη δίδυμη φλόγα σου, βρίσκεται στη σχέση σου με τον δημιουργό σου πρώτα απ' όλα. Και από αυτή τη σχέση μπορεί να ζητήσει όση αγάπη θέλει. Δεν υπάρχει κανένα όριο στο πόση αγάπη μπορεί να λάβει. Και όταν το κάνει αυτό, θα παρατηρήσει ότι καθρεπτίζεται και στη σχέση σου με τη δίδυμη φλόγα σου, οπότε θα λάβει αγάπη και από εκεί. Αλλά πρώτα πρέπει να ξεκινάει από την αγάπη που δίνει στον εαυτό σου και την αγάπη την οποία δέχε από τον δημιουργό σου. Και το ίδιο συμβαίνει με συναισθήματα όπω επιβεβαίωση, όπω ευτυχία, δεν μπορεί να κάνει τη δίδυμη φλόγα σου την πηγή αυτών των συναισθημάτων. Πρέπει πρώτα να τα βρει μέσα σου. Και έπειτα αυτό θα σου καθρεπτήσει τη δίδυμη φλόγα σου και στι σχέσει σα και θα έχετε περισσότερη αρμονία. Η δεύτερη κάρτα είναι πώ αισθάνεται η δίδυμη φλόγα σου για εσένα. Οπότε α δούμε τι πραγματικά αισθάνεται. Είναι ξεκάθαρο ότι η δίδυμη φλόγο σου θέλει πάρα πολύ να είναι μαζί σου. σω να μην μπορεί να το εκφράσει με λόγια ακόμα, ειδικά άμα το πάρουμε συνδυαστικά με την προηγούμενη κάρτα. Πάντω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλει να είναι μαζί σου, ακόμα και αν δεν γνωρίζει το πώ ακόμα. Υπάρχουν επίση πολλέ πεταλούδε σε αυτή την κάρτα. Κάτω αλλά και το ζευγάρι είναι σαν να έχει φτερά πεταλούδα. Και οι πεταλούδε, σαν συμβολισμό, έχουν να κάνουν με μεταμόρφωση. Το οποίο δίνει το μήνυμα ότι η δίδυμη φλόγο σου περνάει μια μεγάλη μεταμόρφωση αυτή την περίοδο, ειδικά σε πνευματικό επίπεδο. Και αυτή η μεταμόρφωση ή θα την αφιπνίσει ακόμα βαθύτερα στη σχέση σα, στο σκοπό τη σχέση σα και στο τι μπορεί να κάνει έτσι ώστε να είστε μαζί. Ίσως η δίδυμη φλόγα σου κάνει και πιο συγκεκριμένα βήματα όπω να οραματίζεται πώ θέλει να είναι η ζωή μαζί σου, η καθημερινότητά σα, ή ίσως προετοιμάζει το σπίτι του ή το σπίτι τη έτσι ώστε να υπάρχει χώρο και για σένα. Καθαρίζει οποιαδήποτε παλιά ενέργεια, ειδικά ενέργεια από παλιέ σχέσει. Αυτή η κάρτα πάντω είναι μια πολύ ωραία υπενθύμηση ότι ακόμα και αν τρέχει η δίδυμη φλόγα σου, δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάει ή ότι δεν σε θέλει. Όπω είπαμε πριν, η δίδυμη φλόγα σου μπορεί να Εκφράσει μόνο όση αγάπη έχει δώσει ήδη εσύ στον εαυτό σου. Οτιδήποτε παραπάνω και η σχέση δεν θα είναι ισορροπημένη. Οπότε, ό,τι είναι αυτό που θέλει να λάβει από τη δίδυμη φλόγα σου, πρέπει να ξεκινήσει από μέσα σου. Ειδικά, με κρατά ακόμα μέσα σου κάποιε περιοριστικέ ιδέε, σχετικά με το να λαμβάνει αγάπη από τη δίδυμη φλόγα σου. Για παράδειγμα, πολλά άτομα αισθάνονται υποσυνείδητα ακόμα ότι δεν είναι άξια να λάβουν αγάπη, ότι χρειάζεται να αποδείξουν ότι είναι αρκετά καλή, έτσι ώστε να λάβουν αγάπη. Πρέπει να κάνουν κάτι έτσι ώστε να λάβουν αγάπη. Ότι δεν είναι αρκετό το να είναι ο εαυτό του. Και αυτή είναι μία από τι περιοριστικέ ιδέε και πεπιθήσει που οδηγεί στο δυναμικό του κυνηγού και του δρομέα στι δίδυμε φλόγε. Γιατί αν δεν πιστεύει ότι αξίζει αγάπη, θα συμπεριφέρεσαι με τον ανάλογο τρόπο. Και όσο περισσότερο προσπαθεί να αποδείξει ότι είσαι άξιο ή άξια να λάβει αγάπη, τόσο αυτό αποθεί περισσότερο τη δίδυμη φλόγα σου. Γιατί σου δίνει αγάπη μόνο και μόνο γιατί είσαι το άτομο που είσαι. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ή να είσαι οτιδήποτε άλλο εκτό από αυτό που είσαι. Επίση, μια άλλη περιοριστική ιδέα που οδηγεί σε αυτό το δυναμικό είναι όταν αισθάνεσαι έλλειψη μέσα σου. Μιλήσαμε λίγο γι' αυτό πάλι στην προηγούμενη κάρτα, ότι αν αισθάνεσαι ότι δεν καλύπτει τι συναισθηματικέ και πνευματικέ σου ανάγκε, υποσυνείδητα προσπαθεί να τι καλύψει μέσω τη δίδυμη φλόγα σου και προφανώ δεν πρόκειται να δουλέψει αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι προσεκτικό ή προσεκτική σχετικά με αυτέ τι ιδέε και αν υπάρχουν σαν μοτίβα μέσα σου και αν υπάρχουν τότε να τις καθαρίσεις τελείως να τις απελευθερώσεις τελείως. Και τέλος, ας δούμε τι επόμενα βήματα μπορείς να κάνεις, έτσι ώστε να σταματήσει τη δηλαδή φλόγος σου να τρέχει από σένα. Η κάρτα μας λέει επικεντρώσου στην αγάπη. Συγκεκριμένα, επικεντρώσου στην αγάπη που δίνεις στον εαυτό σου επικεντρώσω σε εσένα. Ένα πάρα πολύ συχνό λάθο που κάνουν οι δίδυμε φλόγε σε αυτό το ταξίδι είναι ότι βλέπουν ότι η δίδυμη φλόγα του τρέχει. Και η πρώτη αντίδραση είναι τύψει. Μήπω έκανα κάτι λάθο, μήπω έπρεπε να είχα φερθεί διαφορετικά. Οπότε αρχίζουν και το σκέφτονται πάρα πολύ με το μυαλό και με τη λογική. Το να εκλογικεύει τι καταστάσει στο ταξίδι τη δίδυμη φλόγα σου δεν θα σε οδηγήσει κάπου. ίσα ίσω τρελάνει και λίγο. Γιατί ώρε-ώρε πραγματικά δεν θα βγάζει τίποτα νόημα. Οπότε ανταυτού δε μέσα στην καρδιά σου πώ αισθάνεσαι γι' αυτό. Γιατί αισθάνεσαι την ανάγκη να κυνηγήσει τη δεδομή φλόγα σου τι είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι σου προσφέρει που δεν μπορείς να προσφέρεις ο ίδιος ή η ίδια στον εαυτό σου. Επίσης δεν έλκεις τη δίδυμη φλόγα σου με το να την περιμένεις να έρθει. Αυτό θα σε κολλήσει σε, μια... αυτό θα σε, κολλήσει σε ένα φαύλο κύκλο του να περιμένεις και να περιμένεις για πάντα. Ανταυτού αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να επικεντρωθείς τα πράγματα που σου φέρνουν ευτυχία, που σε γεμίζουν, που έχουν κάποιο σκοπό για σένα. Και να είσαι πολύ ειλικρινή με τον εαυτό σου σχετικά με το τι είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί καμιά φορά μπορεί να θεωρούμε ότι ξέρουμε καλύτερα ποιε είναι οι ανάγκε μα, αλλά όταν είμαστε. Τηλικρινή με τον εαυτό μα δεν είναι καθόλου αυτό που νομίζαμε. Για παράδειγμα, μπορεί να νομίζει ότι το να είσαι ευτυχισμένο ή ευτυχισμένη έχει να κάνει με το να μπορεί να βγαίνει κάθε βράδυ έξω με φίλου. Αλλά άμα είσαι πολύ ειλικρινή με τον εαυτό σου, μπορεί να διαπιστώσει ότι τελικά δεν χρειάζεται να βγαίνει και κάθε μέρα. Αυτό που χρειάζεσαι πραγματικά είναι να βγαίνει κάποιε φορέ την εβδομάδα και τι υπόλοιπε να επικεντρωθεί λίγο παραπάνω στην αυτοφροντίδα σου. Το να είσαι ειλικρινή με το ποιε είναι οι ανάγκε σου θα σε βοηθήσει να τη καλύπτει. Και αυτό παίρνει την πίεση από τη δίδυμη φλόγα σου, οπότε δεν χρειάζεται να τρέχει πλέον. Γιατί δεν εκπέμπει αυτή την αποθετική ενέργεια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι πάρα πολλέ δίδυμε φλόγε γνωρίσαν για πρώτη φορά τη δίδυμη φλόγα του όταν ήταν σε μια περίοδο αυτοβελτίωση, όπου ήταν επικεντρωμένε τελείω στο να βελτιώσουν τον εαυτό του και την ενέργειά του. Δεν χρειάζεται να επικεντρώνεσαι στο τι κάνει ή δεν κάνει η δίδυμη φλόγα σου, αλλά χρειάζεται να επικεντρώνεσαι στο τι κάνει εσύ. Και αυτό είναι που θα μαγνητήσει τη δίδυμη φλόγα σου σε εσένα. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό reading. Σε ευχαριστώ πολύ που το παρακολούθησε. Και αν θα ήθελε ένα προσωπικό reading για εσένα και για τη δίδυμη φλόγα σου, έχω του συνδέσμου γι' αυτό στην περιγραφή. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε αυτό το βίντεο και ελπίζω να σε δω την επόμενη εβδομάδα.